Πόρτα-πόρτα, κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σαρώνουν καταστήματα εστίασης στο κέντρο του Ηρακλείου. Με τη συνδρομή ανδρών της Ελλάς και της Δημοτικής Αστυνομίας, η έλεγχη για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την τήρηση των μέτρων πρόληψης διασποράς του κορονοϊού ξεκίνησαν από την πλατεία Αγίας Εκατερίνης και επεκτάθηκαν σε καφετέριες και εστιατόρια στο κέντρο της πόλης. Διενεργούμε ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας περί COVID στην πόλη του Ηρακλείου. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί 8 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν έχει βρεθεί κάποια παράβαση. Είναι όλα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι δύσκολο για την εστίαση περισσότερο, διότι οικονομικά τα μέτρα στενεύουν. Ο φακός της Κρήτη TV κατέγραψε το σαρωτικό έλεγχο πελατών και πιστοποιητικών στη λεωφόρο Ικάρου, όπου βρέθηκε λίγο αργότερα το κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας χωρίς να διαπιστώσει παραβάσεις. Όπως εξηγεί εργαζόμενος ενός εκ των καταστημάτων που ελέγχθηκαν, παρά την αντίθεσή τους στο διαχωρισμό των πελατών, τα μέτρα τηρούνται αναγκαστικά για την αποφυγή προστήμων. Πολύ καλά πήγε ο έλεγχος. Ήμασταν όλοι, είχαμε κάνει τα rabbit, κάποιοι είναι εμβολιασμένοι. Να είναι μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες με τα ανάλογα πιστοποιητικά, στους ανοιχτούς χώρους να υπάρχουν τα ανάλογα rabbit όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι και νοσήσαντες. Επίσης γίνεται έλεγχος στα πιστοποιητικά των εργαζομένων. Καθώς και για την αντικαπνιστική νομοθεσία. Ελέγχουμε ταυτόχρονα και αυτό το πλαίσιο. Αυτό το διαχωρισμό που κάνουμε είναι απαράδεκτος. Και εμάς ταλαιπωρούν και τους πελάτες. Οι έλεγχοι αφορούν τόσο στα πιστοποιητικά των πελατών που εισέρχονται στα καταστήματα, όσο και των εργαζομένων. Γενικότερα βλέπω ότι όντως δυσκολεύονται τα μαγαζιά. Δυσκολεύονται πολύ. Υπάρχει απόλυτη συνεργασία. Ακόμα και οι πολίτες δεν έχουμε συναντήσει κάποιο πρόβλημα. Δέχονται με μεγάλη ευγένεια, θα έλεγα, τον έλεγχο. Χθες πάντως στην περιοχή των Μυρών έβρεξε πρόστιμα σε 2 καταστήματα, όπου αστυνομικοί εντόπισαν ανεμβολία στους πελάτες. Επιβλήθηκε λουκέτο 15 ημερών και από 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κάθε καταστηματάρχη.